Τον Αύγουστο του 1916 στην Ευρώπη μένεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και στη Σέριφο, στα μεταλλεία του νησιού, εκεί στο Μεγάλο Λιβάδι, οι μεταλλορύχοι ενωμένοι απεργούν. Ζητούν 8 ώρες εργασία, θέσπιση κανόνων ασφαλείας για την προστασία της ζωής τους μέσα στις στοές και αύξηση των μισθών πείνας. Έχουν στείλει αντιπροσωπεία στην Αθήνα με τον Κωνσταντίνο Σπέρα, σερυφιώτη συνδικαλιστή που έχει οργανώσει και το Σωματείο των Μεταλλορύχων, υποβάλλοντας υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο Υπουργείο, αλλά η κυβέρνηση στέλνει στη Σέριφο ελεγκτή, ο οποίος διαπιστώνει πως όλα βαίνουν καλώς και προτρέπει τους μεταλλορύχους να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι εργάτες αποφασίζουν στις 7 Αυγούστου να απεργήσουν. Οι συνθήκες εργασίας τους είναι άθλιες, το μεροκάματο δεν φτάνει ούτε για τα βασικά και τα δύο τελευταία χρόνια από το 1914 έως και το 1916 επίσημα έχουν σκοτωθεί στις στοές 60 άνθρωποι. Οι νεκροί είναι βέβαια πολύ περισσότεροι, καθώς η εταιρεία δεν τους δηλώνει και σύμφωνα με μαρτυρίες κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο εργατικό ατύχημα αφήνουν τους μεταλλορύχους στις στοές να ξεψυχήσουν, λέγοντας τους συγγενείς τους που τους αναζητούν ότι είχαν φύγει προκαιρού από τη δουλειά και ότι αγνοούνταν οι τύχοι τους. Χρόνια αργότερα βρέθηκαν δεκάδες σκελετοί στις στοές των μεταλλείων της Σερίφου. Ο Γιώργος Λιβάνιος, μεταλλορύχος ο ίδιος στα μεταλλεία της Σερίφου, το 2004 ήταν 84 ετών και μίλησε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι συνθήκες για τους μεταλλορύχους στην εποχή εκείνη ήταν βάρβαρες, απάνθρωπες, θυμάται. Δουλεύανε από ήλιο σε ήλιο, με το χάραμα της ημέρας έπρεπε να βρίσκονται στην είσοδο της κάθε στοάς και με τη δύση του ήλιου να σχολάνε. Τον ήλιο τον βλέπανε μόνο κάθε Κυριακή και όλα αυτά για ένα μεροκάματο που έφτανε ίσα ίσα για να ζουν. Η ζωή τους δεν μετρούσε για τους εργοδότες, λέει ο μεταλλορύχος Γιώργος Λιβάνιος και συνεχίζει. Οι μεταλλορύχοι κατοικούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές της Σερίφου, νυχτοπερπατούσαν σαν τζακάλια 2,5 και 3 ώρες ποδαρόδρομο, ανεβοκατεβαίνοντας τις δράχες και τις δρεματιές. Ήταν υποχρεωμένοι με το χάραμα να βρίσκονται στιβαγμένοι στις εισόδους της κάθε γαλαρίας για να πιάσουν δουλειά. Εκεί πήγαινε ο κάθε μαγκουροφόρος επιστάτης, έβαζε τη μαγκούρα ανάμεσά τους και τους έλεγε: «Από εδώ και μπρος θα πάτε για δουλειά. Οι υπόλοιποι να φύγετε γιατί αργήσατε. Αύριο πάλι». Όσοι είχαν την τύχη να δουλέψουν, αν δεν ακολουθούσαν τις εντολές του επιστάτη και αρνούνταν να πάνε σε κάποιο επικίνδυνο σημείο της γαλαρίας, η απάντηση ήταν «αν δεν πας, να πας σπίτι σου». Έτσι οι εργάτες κατέβαιναν σαν μυρμήγκια στα βάθη της γης κάθε πρωί και δεν ήξεραν αν θα βγουν ζωντανοί ή όχι, καταλήγει ο Γιώργος Λιβάνιος. Διαβάζω πως ένας από αυτούς που δεν βγήκε ποτέ ζωντανός από τις στοές ήταν και ο παππούς του μεταλλορύχου Γιώργου Λιβάνιου, ο οποίος σκοτώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1907, στα 32 του χρόνια. Αυτή ήταν η κατάσταση στα μεταλλεία της Σερίφου τις πρώτες δεκαετίες του 1900. Ο Γερμανός ιδιοκτήτης τους Γεώργιος Γρόμαν αποδείχθηκε πολύ σκληρότερος και στιγνός από τον πατέρα του Εμίλιο, από τον οποίο είχε κληρονομήσει τα μεταλλεία. Ενδιαφερόταν μόνο για την αύξηση του μεταλλεύματος, δωροδοκούσε ελεγκτικές και αστυνομικές αρχές και εκμεταλλευόταν τη φτώχεια των νησιωτών που έσπευδαν από τα γύρω νησιά να εργαστούν στα μεταλλεία του, νομίζοντας ότι θα υποφεληθούν από την ανάπτυξη, όπως τους έλεγαν. Εκείνον τον Αύγουστο του 1916, στις 21 του μηνός, οι 400 μεταλλορύχοι της Σερίφου, ενωμένοι, κατεβαίνουν στη σκάλα φόρτωσης των μεταλλείων και αρνούνται να φορτώσουν μετάλλευμα στο ατμόπλιο Μανούσι, το οποίο περιμένει για να μεταφέρει το εμπόρευμα στη Γερμανία. Αρνούνται διότι απεργούν. Απέναντί τους παρατάσσονται 30 χωροφύλακες, τους οποίους έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση υπό τις διαταγές του υπομήραρχου Χαρίλαου Χρυσάνθου. Λίγο πιο εκεί είναι συγκεντρωμένοι περί τους 1.500 συγγενείς των μεταλλορύχων, οι οποίοι έχουν πάει για να τους υποστηρίξουν. Ξαφνικά ο υπομήραρχος πυροβολεί εμψυχρό τον 24χρονο μεταλλορύχο Θεμιστοκλή Κουζούπη, νιόπαντρο προτριών μηνών, και δίνει διαταγή στους χωροφύλακες να ανοίξουν πυρ. Εκείνοι όμως, κατά μαρτυρίες, πυροβολούν στον αέρα και ευτυχώς, γιατί αλλιώς οι νεκροί θα ήταν δεκάδες. Αυτοί που ρίχνουν στο ψαχνό είναι οι άνθρωποι του Γερμανού ιδιοκτήτη των μεταλλείων Γρόμαν, που έχουν ταμπουρωθεί λίγο πιο πέρα στο διοικητήριο και πυροβολούν τους άοπλους απεργούς. Ακολουθεί συμπλοκή, οι απεργοί αμήνονται με πέτρες, ξύλα και ό,τι άλλο έχουν και οι γυναίκες τους που βλέπουν τους συγγενείς τους νεκρούς και αιμόφυρτους παίρνουν κομμάτια από το συγκεντρωμένο στην προβλήτα μετάλλευμα και πετροβολούν τον υπομήραρχο Χαρίλαο Χρυσάνθου αλλά και τον υπαστυνόμο Σερίφου Ιωάννη Τριανταφύλου. Τους σκότωσαν και τους έριξαν στη θάλασσα.
Κατά την εξέγερση σκοτώθηκαν 6 μεταλλορύχοι και 3 χωροφύλακες, ενώ τραυματίστηκαν δεκάδες και από τις δύο πλευρές. Ακολούθησαν συλλήψεις των προτεργατών της απεργίας, καθώς και της εγκύου Εκατερίνης Μουστάκα, η οποία δεν φοβήθηκε να πει πως από τη δική της πέτρα σκοτώθηκε ο Χρυσάνθου. Η Εκατερίνη Μουστάκα γέννησε στις φυλακές της Ήρου. Κανείς από όσους πυροβόλησαν τους απεργούς δεν δικάστηκε. Τα αιτήματα των μεταλλορύχων ικανοποιήθηκαν, καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 8ωρο και έναν χρόνο μετά το 1917 η εργοδοσία συμφώνησε με τους εργάτες να προσλαμβάνει μόνο ντόπιους και να τους δίνει οδηπορικά και αυξήσεις. Ο Γεώργιος Βρόμαν δούλεψε τα μεταλλεία της Ερήφου μέχρι και τη γερμανική κατοχή, όταν και κατατάχθηκε ταγματάρχη στα SS στα Χανιά, επιβλέποντας τα μεταλλεία της περιοχής για λογαριασμό των Ναζί. Τα μεταλλεία της Ερήφου έκλεισαν το 1963. Πολύτιμες πηγές πληροφοριών υπήρξαν το άρθρο του Δημήτρη Κατσορίδα στην Εφημερίδα των Συντακτών, το αφιέρωμα της Εφημερίδας Έθνος τον Αύγουστο του 2019, το άρθρο του Γεράσιμου Χολέβα στην ιστοσελίδα Ημεροδρόμος και το αφιέρωμα της ΕΡΤ από την εκπομπή Μαρτυρίες που προβλήθηκε το 2010. Όταν η σάρκα ηρεμήσει ξανά σε μια αναπόδομη ακτή, η δίψα θα αρχίσει να σκάβει στο ΕΣ, σαν τη σκέψη είναι στη φυλακή. Ποια σαν ίδια ξεκάρφωτα, ποιοι ναυαγοί, ποια ιστεία, ποιο κατάρτι, ποια αγούρια βγή, ποια χαμένη σελίδα, ποιο σκισμένο πανί κι αξίνα βαθιά στη ζωή. Τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί, η καρδιά σιδερένιο νησί. Ποιο μπράτσο πύρινο αρμέγει σκουριά, ποιος ακροτηριάζει το φως, για τους πεινασμένους πάνω στη γη η χορτασμένη είναι εχθρός. Κουβαλάνε αυτό το στεγνό πυρετό, λένε όσο εσύ θες ζωή. Θέλω θάνατο εγώ στο όνομα του Πατρός, στο όνομα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, του Αναρχικού. Κι αξίνα βαθιά στη ζωή, τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί. Με τον πόνο έχω ανοίξει κουβέντα που λες, μήπως και βγάλω φτερά. Κι αγγέλους τους δω όλους τους διπλανούς στη διπλανή μου χαρά. Που με βήμα βαρύ μέσα σε ράγες κι αρμούς ζητιανεύουν ψωμί από κλέφτες θεσμούς, σε μια γέφυρα που αιώνες θα μένει μισή. Στο βυθό γυρωμένο κορμί, με στα φυκιά σημαίνια η αχή. Κι η καρδιά σιδερένιο νησί, η καρδιά σιδερένιο νησί.